a woman named aspasia teaches socrates well that got left out of your stories didn't it socrates' teacher was a woman named aspasia the reason why that got left out of your history is because once we became christian we didn't like the idea that women were teachers and leaders and so there was a systematic attempt to delete all the women leaders and all the women philosophers from the history textbooks. and so if you look up aspasia you will find people saying yeah she may not have been real why would socrates tell us that a mythical person taught him philosophy what's the point in even making up the story. <laughs> που λέει τα πολύ ωραία λόγια στον Σοκράτη στο συμπόσιο είναι μια επινόηση του Πλάτωνα διότι το όνομα της που τιμά τον Δία είναι Μάντισα και από τη Μαντίνια είναι λογοπαίγνια αυτά νομίζω και ο Πλάτωνας την εισάγει για να μην είναι μόνο άντρες σε όλο το συμπόσιο Αλλιώ ο ίδιο είναι γνωστό ότι ήταν σχετικά μισογίνη. Είναι απίθανο να βάζει στο στόμα τη Διωτή τα σοφότερα λόγια, τα οποία είναι προφανώ του Σοκράτη. Η μόνη γυναίκα που θα μπορούσε να έχει διδάξει στο Σοκράτη πράγματα είναι η Ασπασία, η οποία πραγματικά ήταν μια πολύ σπουδαία γυναίκα και ίσως θα πρέπει να λέγεται όχι ο αιώνας του Περικλέους αλλά ο αιώνας της ασπασίας διότι είναι γνωστό ότι αυτή ήταν η μεγάλη μουσα του Περικλέους που τον ήλεγχε και τον καθοδηγούσε στα πάντα απλώς οι κακόβουλοι Αθηναίοι ε, του θυμίζαν συνέχεια ότι κάποτε ήταν ετέρα στη Μίλητο και έτσι δεν μπορούσε να σηκώσει πραγματικά κεφάλι η ασπασία αλλά ότι στο σπίτι της έγινε μια κοσμογονία όταν μάζεψε γύρω τους τους σοφούς δηλαδή τον Αναξαγόρα, τον Σοκράτη και τους Λυπούς, αυτό είναι αναντήρητο.